Καλησπέρα συναγωνιστές από μεριά της Ανώτατης Ομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας. Χαιρετίζουμε και εμείς τη σημερινή σύσκεψη. Εμείς σαν γονείς θα σας πω τρία θέματα που πέρα από αυτά που συμφωνούμε με την εισήγηση της Αγωνίσης Θεία Ελπίδας και θα είμαστε παρόντες σε όλη τη φάση αυτή των διεκδικήσεων. Να πω τρία θέματα που αφορούν εμάς τους γονείς πιο πολύ, όχι πιο πολύ, σαν γονείς. Ένα πρώτο θέμα είναι ότι μεγαλώνουμε παιδιά. Μεγαλώνουμε παιδιά για να τα δούμε σε μια καλύτερη ζωή. Και αυτό πάντοτε είναι στο επίκεντρο της Ανώτατης Ομοσπονδίας. Δεν θέλουμε μέσα από αυτή την πολιτική που ακολουθεί η προηγούμενη και η σημερινή κυβέρνηση, της πρόσθεσης δηλαδή στο αμερικανονατοϊκό άρμα, σε περίπτωση ενός γενικευμένου πολέμου, να πολεμήσουν κάτω από ξένες σημαίες, να γίνουν τροφή στα κανόνια υπεριαλιστικών οργανισμών, προκειμένου το αμερικανικό, το ρωσικό ή το κινέζικο μονοπόλιο να κερδίσει το χώρο της ενέργειας, να κερδίσει, ξέρω εγώ, το χώρο της μεταφοράς ή οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν στο δικό τους τόπο, υπερασπιζόμενοι τα δικά τους τα συμφέροντα. Είναι ένα θέμα που αφορά τους γονείς αυτό το πράγμα και το προωθούμε μέσα από πολλές διαδικασίες. Το δεύτερο είναι η υποχρηματοδότηση της παιδείας. Είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που μας αφορά αυτή τη στιγμή σαν γονείς. Γιατί υπάρχει υποχρηματοδότηση? Γιατί υπάρχει αλλού χρηματοδότηση. Μία από αυτές τις χρηματοδοτήσεις, αυτή η υποχρηματοδότηση εκφράζεται με χίλιους τρόπους, έτσι. Και ελλείψεις προσωπικό, καθηγητικό, εκπαιδευτικό δηλαδή και βοηθητικό. Πρόσφατα με τους σεισμούς, με το σεισμό του Ιουλίου είχαμε προβλήματα, σχολεία δεν ανοίξανε στη Δυτική Αθήνα. Χρηματοδοτείται λοιπόν μόνο με τα χρήματα, τα 2,5 δις περίπου που δίνουμε κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ, θα μπορούσαμε να ελέγξουμε αντισεισμικά όλα τα σχολεία της χώρας που δεν έχει ελεγχθεί κανένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι το δεύτερο θέμα που βάζουμε εμείς σε αυτή την κατεύθυνση. Και το τρίτο θέμα αφορά το προσφυγικό. Πέρα από τις γνωστές αιτίες που δημιουργούν το προσφυγικό κύμα και από την επέσχυτη συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία για να τους εγκλωβίσει όλους αυτούς στη χώρα μας, εμείς έχουμε και ένα ακόμα θέμα μέσα στα σχολεία μας. Τα προσφυγάκια τα στηβάζουν σε τάξεις, αξιοποιώντας μάλιστα δεκάδες ΜΚΟ σε αυτή την κατεύθυνση, τα στηβάζουν σε τάξεις χωρίς καμία βοήθεια. Έρχονται παιδιά μέσα σε τάξεις και δεν ξέρουν γρή ελληνικά. Και κοιτάνε το υπερπέραν, με αποτέλεσμα και οι ίδιες οι τάξεις να έχουν πρόβλημα, αλλά και τα προσφυγάκια αυτά να μην μπορούν να μάθουν τίποτα. Σε αυτή την κατεύθυνση και θα συμμετέχουμε με εκπρόσωπό μας στην Επιτροπή Αγώνα, όπως υπόθηκε. Έχουμε συνέδριο της Ανώτατης Ομοσπονδίας σε 2 εβδομάδες, όπου θα βάλουμε τα θέματα των υπογραφών και θα δώσουμε κατεύθυνση της Περιφέρειας να κινήσουν αυτό το θέμα. Επίσης, έχουμε ήδη διοργανώσει και την προηγούμενη χρονιά και τις προηγούμενες χρονιές, διοργανώσαμε εκδηλώσεις σε σχολεία μαζί με την ΕΔΙΕ τοπικά, σε τοπικές που βάλαμε θέματα να ζωγραφίσουν τα παιδιά και εκθέσαμε στο τέλος διάφορες τέτοιες πρωτοβουλίες. Θα εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο και θα δώσουμε κάθε δύναμή μας που έχουμε σε αυτόν τον αγώνα για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποια πράγματα. Ευχαριστώ.